εξελίξεις για την εγκατάσταση της επικίνδυνης βιομηχανίας στην Μπέλμπερη της Μαντινίας τρέχουν. Το έγκλημα της νομιμοποίησης των αυθαιρεσιών που έχουν συμβεί εκεί συνεχίζεται και μάλιστα συνεχίζεται σε συμπαιγνία με την περιφέρεια, την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιμέναμε σαν παράταξη να έχει θέσει το θέμα η Δημοτική Αρχή σαν θέμα ημερήσιας διάταξης. Όμως δεν έγινε τέτοιο πράγμα παρόλο του σοβαρού του ζητήματος. Έτσι αναγκαστήκαμε σαν παράταξη να ζητήσουμε να συζητηθεί το ζήτημα της βιομηχανίας της μονάδας βιοαερίου στην Μπέρμπερη προημερήσιας διάταξης, αλλά επειδή είχε περάσει η ώρα, ο κύριος Δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή πρότεινε να συζητηθεί το θέμα της Μπέλμπερης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σαν θέμα ημερήσιας διάταξης. Από την όλη διαδικασία και τις κινητοποιήσεις έχει αποκομιστεί μια κάποια πείρα σε σχέση με το πώς το λαϊκό κίνημα πρέπει να χειρίζεται τέτοια ζητήματα. Η πείρα λέει ότι όταν κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι, όταν άναψαν οι μηχανές των τρακτέρ, όταν μπήκαν μπροστά τα αγροτικά μηχανήματα, μπόρεσαν και μπλόκαραν τέτοιες αποφάσεις. Όταν όμως μεθοδευμένα καταλάγιασε η αγωνιστική διάθεση, τότε μπήκαν άλλοι μηχανισμοί μπροστά, μπήκαν οι μηχανισμοί των κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ παλιότερα, τώρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, της περιφέρειας, του Υπουργείου και διευθετήθηκαν εκκρεμότητες, νομιμοποιήθηκαν αυθαιρεσίες. Αντί σε τελευταία ανάλυση να ξυλωθούν τα παράνομα που είχαν φτιαχτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, δόθηκαν και κυκλοφοριακές συνδέσεις όπως η είσοδος-έξοδος στη ρυπογόνο βιομηχανία. Τα σούρτα φέρτα στους κομματάρχες και τους υπεύθυνους της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ παλιότερα και του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σήμερα, η μονόπλευρη ενασχόληση σε νομικό και υπηρεσιακό επίπεδο μπλοκάρισαν τις αγωνιστικές διαθέσεις των κατοίκων με αποτέλεσμα να μην αποκαλύπτονται οι αιτίες και οι υπεύθυνοι για αυτή την ασυδοσία των βιομηχάνων και της δράσης τους. Βέβαιως οι αιτίες και οι υπεύθυνοι εδώ είναι η δράση των καπιταλιστών για κερδοφορία η οποία αδιαφορεί για το τι θα συμβεί γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις. Επίσης είχαν οι επιχειρηματίες εκεί και οι κάθε επιχειρηματίες, όχι μόνο αυτοί, στήριξη από τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις, τα κόμματά τους, τους περιφερειάρχες τους βεβαίως και στο κομμάτι που αντιστοιχεί στις δημοτικές, σε εκάστοτε δημοτικές αρχές και στην περιφέρεια. Η απάντηση σε τέτοιου είδους σοβαρά ζητήματα της καταστροφής του περιβάλλοντος και της περιοχής από τόσο σοβαρά ρυπογόνα βιομηχανία βρίσκεται στην οργανωμένη πάλι με πλαίσιο διεκδίκησης που έχουν θέσει ήδη οι κάτοικοι, αλλά βεβαίως πλαίσιο διεκδίκησης που έχει αποφασίσει και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο σε παλαιότερη συνεδρίαση. Θεωρούμε σαν λαϊκή συσπήρωση ότι και πρέπει και μπορούμε να σταματήσουμε το έγκλημα και αντί να ολοκληρωθεί αυτή η εγκατάσταση, τόσο επικίνδυνη και ρυπογόνα, πρέπει να αξιλωθούν και όσα τμήματα έχουν αυθαίρετα φτιαχτεί μέχρι τώρα. Οι κάτοικοι της περιοχής με το σύλλογό τους, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Μαντινίας, κάλεσαν όλες τις παρατάξεις να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και βεβαίως για τις υπόλοιπες παρατάξεις κατανοούμε το κάλεσμά τους. Γιατί όμως να καλούν και τη λαϊκή συσπήρωση, αναρωτιόμαστε. Δεν είναι δεδομένη και στην πράξη και αποδειγμένη η δική μας στήριξη? Πέραν όλων των άλλων και της δικής μας συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, με πρόταση της λαϊκής συσπήρωσης πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο παλιότερα ομόφωνη απόφαση η οποία αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα, λέγοντας ότι πέρα από οποιασδήποτε αδειοδοτήσεις, νομιμοποιήσεις αυθαιρεσιών, δεν πρέπει για κανένα λόγο να δημιουργηθεί αυτή η εγκατάσταση. Η απόφαση που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει κατηγορηματικά την εγκατάσταση αυτής της επικίνδυνης βιομηχανίας, ανεξάρτητα από τις τυπικές νομιμότητες και τις αδειοδοτήσεις. Για μας ένα είναι το κάλεσμα και βεβαίως και μία η λύση.
οργάνωση και αγώνας να γίνει πράξη αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν επιτρέπει για κανένα λόγο και με κανένας είδους νομιμότητα αυτή την εγκατάσταση. Βεβαίως καλούμε τους κατοίκους της περιοχής αλλά και του Δήμου της Τρίπολης να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης, όπου ευελπιστούμε το θέμα να έρθει σαν θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, και αν δεν έρθει θα το κάνουμε εμείς και θα το θέσουμε σαν θέμα προημερήσιας διάταξης. Αφού, κύριε Νικολάου, έχει συζητηθεί το θέμα και έχει ληφθεί η απόφαση που, όπως είπατε εσείς ο ίδιος, είναι κάθετα αρνητική σε αυτή τη μονάδα, τι θα ξανασυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο? Και θέλω να ρωτήσω σε κάποια ερώτηση που κάναμε για το πού είναι το όλο θέμα και ποια υπηρεσία αφορά, μάθαμε ότι για την κυκλοφοριακή σύνδεση δεν είναι αρμόδιος ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια, αλλά είναι κατευθείαν στο Υπουργείο όλη η αρμοδιότητα. Τι ευελπιστείτε λοιπόν να πετύχετε? Λοιπόν, είμαστε βέβαιοι ότι οι αρμόδιοι που θα αδειοδοτήσουν τέτοιες βιομηχανίες με τον τρόπο τους θα βρεθούν είτε σε επίπεδο Δήμου, είτε σε επίπεδο Περιφέρειας, είτε σε επίπεδο Υπουργείου, και πραγματικά, όπως λέτε, βρέθηκαν. Όμως αρμοδιότητα δική μας, λαϊκή συσφύρωση αλλά και των κατοίκων της περιοχής, είναι να υπερασπιστούν με κάθε τρόπο αυτά που εμείς θεωρούμε αυθαιρεσίες και παρανομίες, γιατί έχει πάρει άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων μια τέτοια μονάδα σε ένα τέτοιο χώρο. Αυτό είναι προφανές για τους πάντες ότι είναι παράνομο. Από την άλλη μεριά, ήδη έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, όμως θεωρούμε ότι επειδή τρέχουν οι εξελίξεις και επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα, χρειάζεται και επικαιροποίηση της προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίως να κληθούν και τώρα οι παρατάξεις να πάρουν θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και βεβαίως εμείς έχουμε σκοπό να καλέσουμε το Δήμο να πάρει μέρος στις κινητοποιήσεις. Χθες, αν παρακολουθήσατε το Δημοτικό Συμβουλίο, ο Δήμαρχος έχει πει ότι έχει κάνει όλα τα νόμιμα. Εμείς τον καλέσαμε να ξεπεράσει όλα τα νόμιμα, τα οποία είναι με την πλευρά των βιομηχάνων, και να περάσει στην παρανομία σε εισαγωγικά, δηλαδή να μπει μπροστά σε κινητοποίηση των κατοίκων, να αρχίσει το ξύλωμα των εγκαταστάσεων με επικεφαλή στο Δήμο, βεβαίως και τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους κατοίκους. Βεβαίως θα δούμε στις επόμενες μέρες, στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ποια θα είναι η στάση και του Δημάρχου και των παρατάξεων. Βεβαίως και καλούμε τους κατοίκους να έρθουν εκεί και να δουν ποιος τους συμπαραστήκεται στην πραγματικότητα και ποιος όχι.